Γκράφε Ναπολετάνε είναι το τυπικό γλυκό του Ιταλικού καρναβαλιού. Αφράτος λουκουμάς με έντονο άρωμα λεμονιού, ο οποίος πραγματικά λιώνει στο στόμα. Το συγκεκριμένο λουκουμά μπορεί να τον δοκιμάσει οποιοδήποτε πλέον σε όλα τα ιταλικά καφέ. Αυτό όμως το οποίο κάνει το συγκεκριμένο λουκουμά τόσο αφράτο και μαλακό είναι ο πουρές πατάτας ο οποίος υπάρχει μέσα στη ζύμη. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας αρχικά ένα προζύμι. Μπίγκα, όπως το λένε και οι Ιταλοί. Αυτό το οποίο ουσιαστικά θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα προζύμι, να το αφήσουμε να οριμάσει για 12 ώρες και έτσι σταδιακά να αρχίσουμε να χτίζουμε τη γεύση μέσα στο ζυμάρι του λουκουμά. Αρχικά θα ζεστάνουμε ελαφρά το γάλα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά μέχρι να φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο θα πρέπει βάζοντας το δάχτυλό μας μέσα στο ζεστό γάλα να μπορεί να αντέξει τη θερμοκρασία το δάχτυλό μας για μέχρι 5 δευτερόλεπτα. Εάν είναι παραπάνω από 30 βαθμούς, κινδυνεύει η μαγιά να μην φουσκώσει, να σκοτωθούν οι μικροοργανισμοί της μαγιάς και να μην φουσκώσει. Μεταφέρουμε το γάλα σε ένα μπολ και προσθέτουμε μέσα τη μαγιά, την οποία θα την διαλύσουμε με ένα σύρμα. Τις αναλογίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην ανάλογη συνταγή. Μόλις διαλυθεί η μαγιά, θα προσθέσουμε και αλεύρι και θα το ανακατέψουμε μέχρι να πάρουμε μία ζύμη σαν πάστα, σφιχτή. Στο σημείο αυτό δεν είναι κάτι το όμορφο, απλά θα κάνουμε ένα προζύμι το οποίο θα φουσκώσει κατά τη διάρκεια 12 ώρων. Σκεπάζουμε με μία μεμβράνη. Πάρα πολύ καλά για να μην πάρει αέρα και ξεραθεί η επιφάνεια του ζυμαριού και θα αφήσουμε σε χώρο γύρω στους 21 βαθμούς ιδανικά για 12 ώρες, για μία νύχτα. Την επόμενη μέρα που θα φτιάξουμε τα γκράφε θα βράσουμε 2 με 3 μέτριες πατάτες πολύ καλά για να τις κάνουμε πορέ. Πρώτα θα τις πλύνουμε και θα τις βράσουμε καλά με τη φλούδα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια πουρέ από αυτές τις πατάτες και γι' αυτό το λόγο θα βράσουμε γύρω στα 350 με 400 γραμμάρια για να πάρουμε την ποσότητα αυτή. Θα ξεκινήσουμε πάντα με κρύο νερό όπως βράζουμε τις πατάτες συνήθως, με την φλούδα και αυτό το κάνουμε για να μην απορροφήσουν η υγρασία πολύ. Οι πατάτες θα είναι έτοιμες όταν μπορούμε να μπήξουμε με ευκολία ένα μαχαίρι μέσα τους. Μεταφέρουμε σε ένα ταψάκι και αφήνουμε για λίγο να κρυώσουν, έτσι ώστε να μπορούμε να τις διαχειριστούμε ευκολότερα. Στη συνέχεια τις ξεφλουδίζουμε και τις κάνουμε πουρέ με ένα πιρούνι ή με το ειδικό εργαλείο. Από τον πουρέ αυτό θα κρατήσουμε 300 γραμμάρια και θα τον τοποθετήσουμε στον κάδο του μίξερ, αφήνοντάς τον να κρυώσει για 10 με 15 λεπτά περίπου. Μόλις κρυώσει ο πουρές, προσθέτουμε το αλεύρι την ζάχαρη το εκχύλισμα βανίλιας τα αυγά το προζύμι όπως βλέπετε έχει φουσκώσει έχει διπλασιαστεί σε όγκο και γίνει σαν τον σπόγκο το οποίο σημαίνει ότι έχει πετύχει θα το προσθέσουμε και αυτό στον κάδο του μίξερ. Thank you.
και θα ξεκινήσουμε να το ζυμώνουμε το όλο μείγμα με τον γάντζο. Στην πιο χαμηλή ταχύτητα. Το πρώτο ζύμωμα θα το κάνουμε για να ενωθούν τα υλικά και θα διαρκέσει περίπου 5 με 10 λεπτά. Στην συνέχεια θα ανεβάσουμε την ταχύτητα και θα αρχίσουμε να αποστρέφουμε το βούτυρο το οποίο το έχουμε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στο στάδιο αυτό η ζύμη θα αρχίσει να γίνεται πιο ελαστική καθώς αναπτύσσεται η γλουτένη από το αλεύρι. Μόλις προσθέσουμε και το τελευταίο κομμάτι βούτυρο και αυτό απορροφηθεί από τη ζύμη, θα δείτε ότι θα αρχίσει να ξεκολλάει από τα τυχώματα του μίξερ. Οπότε είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί. Θα μεταφέρουμε την ζύμη σε ένα μεταλλικό μπολ ελαφρώς λαδωμένο. Θα τη σκεπάσουμε καλά με μία μεμβράνη και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για 2 ώρες σε ζεστό χώρο. Η ζύμη κολλάει ελαφρά, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Αν βρέξουμε λίγο τα χέρια μας, θα μπορούμε να τη διαχειριστούμε πάρα πολύ εύκολα. Θα της δώσουμε ένα σχήμα μπάλας μέσα στο μπολ για να οριμάσει όμορφα. Αφού φουσκώσει και οριμάσει η ζύμη, θα πρέπει να αποφασίσουμε το σχήμα το οποίο θα δώσουμε στα γκράφε. Εμείς θα φτιάξουμε το κλασικό σχέδιο. Όμως μπορείτε, αν θέλετε, να τα κόψετε όπως του κουμάδες της παραλίας, στα ντόνατς, ανοίγοντας τη ζύμη σε πάχους μισού εκατοστού και κόβοντάς την με ένα κουπάτ. Αφού ξεκουραστεί η ζύμη, θα την βάλουμε σε μία αλευρωμένη επιφάνεια και με τη βοήθεια ενός μαχαιριού ή ενός κόφτη ζύμης θα κόψουμε σε κομμάτια των 60 γραμμαρίων. Λάθουμε τα κομμάτια αυτά σε κορδόνια των 20 εκατοστών περίπου και ενώνουμε τις δύο άκρες του κορδονιού αφήνοντας 2 εκατοστά περίπου από κάθε πλευρά. Πιέζουμε ελαφρά στο σημείο της ένωσης για να κολλήσει η ζύμη και να πάρουμε το κλασικό σχήμα των γκράφε. Τοποθετούμε κάθε γκράφε σε μια λαμαρίνα στρωμένη με αλευρωμένη λαδόκολλα και αφήνουμε ένα κενό ανάμεταξύ τους. Σκεπάζουμε με μια μεμβράνη και αφήνουμε να ξεκουραστούν για μια ώρα ακόμα και να φουσκώσουν. Όση ώρα περιμένουμε τα γκράφε να φουσκώσουν, θα φτιάξουμε ένα μείγμα ζάχαρης με ξύσμα από λεμόνι. Τα γκράφε, όπως σας έχουμε ήδη πει, έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο άρωμα, έχουν ένα άρωμα λεμονιού. Θα ξύσουμε 4 περίπου, θα πάρουμε το ξύσμα από 4 περίπου λεμόνια και θα το ανακατέψουμε σε περίπου 200 γραμμάρια ζάχαρης. Σε αυτό το μείγμα μετά θα βάλουμε τα γκράφε αφού τηγανιστούν, απευθείας από το τηγάνι. Για το τηγάνισμα των γκράφε θα χρειαστούμε αρκετό ηλιέλαιο. Θα το βάλουμε σε μια κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και θα πρέπει να φτάσει ιδανικά τους 175 με 180 βαθμούς Κελσίου, ούτως ώστε να τηγανιστούν όμορφα και να μην λαδοπιούνε. Τηγανίζουμε τα γκράφε λίγα-λίγα κάθε φορά για 2 με 3 λεπτά από την κάθε πλευρά, έως ότου πάρουν ένα ωραίο ξεφένιο χρώμα. Μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί για να στραγγίξουν καλά τα λάδια και στη συνέχεια αμέσως, όσο είναι ακόμα ζεστή, στο μείγμα με τη ζάχαρη και το ξύσμα του λεμονιού. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε τα τελειότερα γκράφε να πολετάνε όπως ένας πραγματικός σεφ.